Κύριε Λενακάκη, καλημέρα σας από το ράδιο 984. Καλή χρονιά σας εύχομαι και θέλω να ακούσω από εσάς τι είναι αυτό που οι συνταξιούχοι περιμένουν για το 2024, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται για το 2024. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Δουλγεράκη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και επίσης να ευχηθούμε και στον 984 χρόνια πολλά, που τόσα χρόνια είναι κοντά στους συνταξιούχους, στα προβλήματά τους, στους εργαζόμενους, και ελπίζουμε και έτσι θα συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλά να είστε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους συνταξιούχους, θα ήθελα το πρώτο σχόλιο, κυρία Δουλγεράκη, να κάνω είναι το εξής, ότι το προηγούμενο διάστημα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας είχαν βομβαρδίσει τους συνταξιούχους ότι έρχεται τσουνάμι αυξήσεων, χρήματα, δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε τελικά. Αυτό θα ήθελα να πω ότι ήταν άνθρακες ο θησαυρός όλος αυτός, περίμενε ο συνταξιούχος, όμως δεν πήρε τίποτα ο συνταξιούχος. Και αυτό είναι ένα παράπονο δικό μας, γιατί είπατε και προηγούμενα, για όλους υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει. Και το λέω αυτό διότι εμάς, παρά το ότι είχαμε μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα, ζητήσαμε αξιοπρεπείς αυξήσεις που πραγματικά να καλύπτουν τις ανάγκες των συνταξιούχων. Αυτό δεν έγινε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το 3% σε μια μέση σύνταξη ήταν 20 ευρώ μεικτά. Φανταστείτε τι γίνεται. Επίσης κάποιοι που πήραν κάποια αύξηση ενταχθήκαν στο πρόγραμμα της φορολογίας της προς το ΑΚΑΓΕ, με αποτέλεσμα έχασαν και την αύξηση. Εμείς λοιπόν, ενώ και παράλληλα να το πούμε αυτό, ότι συνεχίζεται με πολύ μεγάλη ένταση η ακρίβεια. Η ακρίβεια στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, η ακρίβεια στο ρεύμα που έρχεται με τα χρώματα στα τιμολόγια και μια σειρά άλλα πράγματα, η ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας που πληρώνουμε οι συνταξιούχοι, ενώ έχουμε ζητήσει να μας απαλλάξουν από την τεράστια εισφορά προς τα φάρμακα, αυτό δεν γίνεται. Και δημιουργείται λοιπόν ένα σκηνικό το οποίο εμείς δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε κάτι καλύτερο. Γιατί είναι το ακρίβεια και έτσι όπως το ζει ο καθένας από εμάς, με το 3%, δηλαδή 20 ευρώ το μήνα, δεν δίνει τη δυνατότητα για αξιοπρεπή διαβίωση, η αλήθεια να λέγεται. Έτσι, πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Και να σας πω όμως και κάτι άλλο, ότι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ, αν είχαν ακόμα και 12 ευρώ, δεν πήραν καμία αύξηση. Αυτό είναι άδικο. Πολλά χρόνια το διεκδικούμε, το φωνάζουμε. Για εμάς τους συνταξιούχους, τους παλιούς, να ενταχθεί η προσωπική διαφορά στην κύρια σύνταξη και έτσι να τελειώνουμε με αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί πρόβλημα και πραγματικά βάζει μεγάλο φραγμό σε κάθε αύξηση που θα μπορεί να πάρει κάποιος συνταξιούχος. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά πράγματα τα οποία αναμένεται από το 2024, ξεκινώντας πάντα με αυτό το πάγιο το οποίο έχετε πει πάρα πολλές φορές, 13η, 14η σύνταξη, τα δώρα Πάσχα Χριστουγέννων, επίδομα αδείας σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, και να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή εμάς το πάγιο αίτημα, δηλαδή αντί για να έρθει, νομίζω ότι υποτιμά την νοημοσύνη του συνταξιούχου, κύριε Δουλγεράκη, να του λέει πάρε 100 ευρώ, πάρε 50 ευρώ από εδώ και από εκεί. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα. Όπως είπατε πολύ σωστά, η 13η και η 14η σύνταξη, τα δώρα δηλαδή των Χριστουγέννων, είναι πληρωμένα από εμάς. Γι' αυτό ακριβώς και τα διεκδικούμε. Θα σας πω μόνο τούτο, ότι μας παρακρατεί η κυβέρνηση τώρα και 13 χρόνια 4,4 δις από το δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Είναι προκλητικό. Και από την άλλη να μας λέει δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για τους συνταξιούχους. Για τους άλλους όμως έχουν. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την συζήτηση, να το κάνουμε άλλη φορά, για ποιους έχουν δημοσιονομικό χώρο. Εγώ έβλεπα... Εμείς πάντως είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε αγωνιστική αισιοδοξία ότι και αυτό που πού το αντλούμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν και πανελλαδικές αλλά και κατά τόπου τεράστιες κινητοποίησεις των συνταξιούχων και ο συνταξιούχος έδειξε τη διάθεσή του να αγωνιστεί και να διεκδικήσει ό,τι του έχουν αφαιρέσει μέχρι σήμερα.
γιατί πραγματικά το δικαιούται. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Ο συνταξιούχος ζητά τα χρήματα που του έχουν αφαιρέσει για να ζήσει, όπως είπατε πολύ σωστά, μια αξιοπρεπή ζωή. Έβλεπα από την ΕΝΙΜΠΕΚ και τον καθηγητή τον Αλέξη τον Μητρόπουλο αυτά τα οποία αναμένεται μέσα στο 2024 οι συνταξιούχοι, έτσι σε μια σειρά, αν θέλουμε να τα βάλουμε, είναι πάνω από 20 αυτά τα σημεία τα οποία είναι κομβικά για εσάς για αυτή την αξιοπρεπή διαβίωση, ξεκινώντας αφέστατα από το 13ο και 14ο, κατάργηση προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους με ενσωμάτωση στην κύρια σύνταξη. Είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει από εσάς μέχρι στιγμής, κύριε Ελενακάκη, ενώ μέσα στην χρονιά την οποία πέρασε, καταβολή των αναδρομικών του 11μηνου στους 300.000 συνταξιούχους που είχαν ασκήσει αγωγή έως 30/7/2020, όπως αποφάνθηκαν και οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας. Το θέμα αυτό δεν έχει λήξει, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν έχει λήξει, δεν έχει λήξει. Αλλά όμως να σας πω κάτι άλλο. Εμείς πάγια θέση είναι, ειδικά για τα αναδρομικά, τα οποία ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια. Να πάνε σε όλους. 120 ναι. Είναι συνολικά. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει. Μας έχουν αφαιρέσει τα αναδρομικά της κύριας σύνταξης και της επικουρικής και του ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Έχουν αφαιρέσει. Άρα λοιπόν εμείς τι θέλουμε? Επαναφορά του ΕΚΑΣ. Να μας τα δώσουν. Mm-hmm. Να μας τα δώσουν. Είναι δικά μας χρήματα και τα διεκδικούμε. Θα ήθελα όμως να προσθέσω εδώ, επειδή οι μεγαλοδικηγόροι οπωσδήποτε διεκδικούν και καλά κάνουν, το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία δικαστική, θα ήθελα να προσθέσω τούτο, ότι με πολιτική απόφαση αφαιρέθησαν, με πολιτική απόφαση να μας τα ξαναδώσουν. Σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι πάγιο αίτημά σας, το λέτε συνεχώς. Ναι, και θα ήθελα να πω ακόμα ότι μέχρι σήμερα κανένα συνταξιούχος δεν πήρε τίποτα με δικαστική απόφαση. Ακόμα και αν δικαιωθεί, μπαίνει η πρόφαση ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για τώρα και δεν μπορεί να δοθεί. Άρα λοιπόν είναι άδοξο να συζητάμε για αυτό το θέμα. Εμείς διεκδικούμε με πολιτική απόφαση που μας τα αφαιρέσανε, με πολιτική απόφαση να δοθούν σε όλους σας. Εύχομαι αλλά το καλύτερο. Θα ήθελα, κύριε Δουλκεράκη, αν μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα, ότι επειδή μου είπατε το πόσο αισιόδοξοι είμαστε για το 2024, εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Από τη θέση του συνταξιούχος έχει εμπειρία, έχει γνώση, συσσωρευμένη. Άρα λοιπόν, γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι? Και όπως σας είπα, αγωνιστικά θα διεκδικήσουμε και την επόμενη χρονιά ό,τι ακριβώς θα βελτιώσει τη ζωή μας. Θα ήθελα όμως να πω τούτο, ότι πώς να είμαστε αισιόδοξοι όταν πρόσφατα κατατέθηκε ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ αντιλαϊκός, διότι ο προϋπολογισμός αυτός έπαιρνε από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους. Δεν μπορούμε να συνεχίσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει μια χώρα αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα εδώ να πω ακόμα ότι όταν προσθέτει 6,2 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους, φόρους το 24 από το 23, όταν θέλει να εισπράξει 2,5 δις επιπλέον από το ΦΠΑ, ποιος θα πληρώσει αυτά? Από ποια τσέπη θα φύγουν, από ποια σύνταξη θα φύγουν? Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και θα ήθελα εδώ να προσθέσω ακόμα κάτι. Παρακαλώ. Ότι από την εισφορά αλληλεγγύης προς το ΑΚΑΓΕ μας παίρνει ο προϋπολογισμός 550 εκατομμύρια. Που είναι πάγιο αίτημά μας αυτό το χαράτσι πια να σταματήσει. Δεύτερον, από τα 500, εμάς λοιπόν το 3% την αύξηση που μας έδωσε η κυβέρνηση είναι στα 480 εκατομμύρια. Βγάλετε εσείς το συμπέρασμα. Μάλιστα. Μόνο από το ενισφορά αλληλεγγύης μας παίρνει 550, μας έδωσε με το 3% 480. Mm-hmm. Λοιπόν, μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή άρα, χρονιά. Λοιπόν, εμείς λοιπόν όμως θα συνεχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Το είπαμε αυτό. Και αισιοδοξία μέσα από αγώνες. Έτσι όπως είπατε στην αρχή. Και να ευχηθώ από εδώ, από το βήμα το που μου δίνετε, υγεία, χαρά και δύναμη σε όλους τους συνταξιούχους, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους Ηρακλειώτες. Και να είστε και εσείς καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.